Κοιτάξτε να δείτε, ε, έχω την εντύπωση ότι πρέπει να ξεκινήσω από ένα ευχάριστο. Το μοναδικό που έχω ακούσει τι τελευταίε μέρε. Και δεν είναι βεβαίω συζήτηση στη Βουλή. Η συζήτηση στη Βουλή, κατά την άποψή μου, έχει γίνει μεταξύ δύο σουπιών. σουπιών. Τριών σουπιών. Ε. Ναι. Έχει πετάξει ο καθένα το, το μελάνι τ, των επιτυχιών του. Ε, έχει πάρει και ποσοστά. Τρει το λάδι, δύο τοξίδι, πέντε το λαδόξοδο. 18, εγώ, 32, εσύ, 56 ο άλλο. Έπεσε τόσο και ο κόσμο δεν κατάλαβε τίποτα σα διαβεβαίω. Δεν κατάλαβε τίποτα. Έχει καταλάβει το αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα δεν έχει αυτέ τι αιτίε μόνο. Α αρχίσω από το ευχάριστο. Διάβασα σήμερα, πριν έρθω εδώ, ότι άνοιξε τα μάτια τη μία από τι κοπέλε που ήταν στο κόμμα. Ναι. Mm -hmm. Που είναι Το άλλο ευχάριστο είναι ότι 20 χρόνια έχουν υποχωρήσει αυτό κάποια είναι, ειδήματα. Αυτό, είναι, αυτό του είναι, μια μεγάλη, είναι μια μεγάλη ανάσα για αυτού που δεν πρόκειται να ξεχάσουν, που δεν κρεμόντουσαν για τον πόνο του από τη συζήτηση που έγινε στη Βουλή. Και να πάω στην ουσία. Η συζήτηση στη Βουλή περιορίστηκε σε αυτό που είναι προεκλογικό τέχνασμα και για τα δύο κόμματα, που διεκδικούν την εξουσία, την, ναι, το ναι. κόμμα τη την πολίτευση και την κυβέρνηση, περιορίστηκε σε εκείνη τη ρημάδα τη σύμβαση, την 7-17. Λε και αυτή η σύμβαση ήταν η αιτία όλων των πραγμάτων. Και με βάση τι έκανε εσύ με τη σύμβαση και δεν έκανε εσύ με τη σύμβαση. Πώ μα προέκυψε αυτή η σύμβαση, τι έχει προηγηθεί για να υπογραφεί αυτή η σύμβαση, ώστε να καταλήξουμε στην αθλειότητα mm -hmm. τη σύμβαση και τη εφαρμογή τη, μούγκα στη στρούγκα. Φέρνω ένα παράδειγμα, Τανελίδε, πολύ απλό. Άκουσε να δει. Έχει προηγηθεί η αντίληψη ότι το τρένο μπορεί, άμα πάτε και το πείτε σε οποιονδήποτε από αυτή τη στιγμή, το τρένο του μπορεί να το αποκόψει από τι ράγε του. Mm -hmm. Μπορεί. Όχι. Μπορεί να βγάλει το τρένο από τι ράγε. Άμα στο πω θα με πει τρελή. Θα με πει παλαβή. Mm -hmm. Είναι ευρωπαϊκή πολιτική κόβει το τρένο από τι ράγε. Την εφάρμοσε πρώτο του Πασόκ. Συγγνώμη τώρα. Και με δίνεις αυτή τη σύμβαση, σύμβαση έβγαινε ράγες. το τρένο από τις ράγες. Με αφεβαίως. Εάν υπήρχε αυτή η σύμβαση όλοι πιστοποιούν και λένε με και του σιδηροδρόμου έτσι Μα, όχι εμείς. ότι και εσύ θόλωσες. Λοιπόν, η ευρωπαϊκή πολιτική λέει παίρνουμε τα τρένα και τα κόβουμε σε κομματάκια. Και δίνουμε αλλού στον έναν, άλλο στον άλλον και άλλο στον τρίτον. Α, εννοείται ότι ένα το δίκτυο ίδιο το πράγμα τώρα γίνεται. Όχι, θα το δείτε με το νερό σε λίγο. Θα το δείτε με το νερό. Θα το δείτε με το νερό στην τιμή, θα το δείτε με το νερό στι κατασκευέ, θα το δείτε στα απόβλητα για την ίδια φιλοσοφία. Θα το δείτε στον τρόπο με τον οποίο θα κόβετε το νερό, στον τρόπο με τον οποίο θα εμπορεύετε το νερό κάποιο σε βάρο των αγροτών, ενδεχομένω οπουδήποτε αλλού. Θα δείτε την ποιότητα του νερού που δεν θα μπορείτε να την ελέγξετε. Και θα σα λένε μετά ότι με βάση τη ρυθμιστική αρχή ενέργεια που πήρε το νερό και τα απόβλητα, όπω η ρυθμιστική αρχή για τα υπόλοιπα στα τρένα από την Ευρώπη που τα άκοψε. Όταν κόψει λοιπόν κοινό νου. Όταν μπουν τα συμφέροντα και να είναι αντιτιθέμενα σε ένα κεντρικό σταθερή τροχιά μέσω μαζική μεταφορά, ναι. τότε το έγκλημα είναι μαζικό Μάλιστα. των προηγουμένων κυβερνήσεων. Το Πασόκ έχει πάρει το κτορά, όπω είπε και ο Κουτσούμπα στη Βουλή, στο να κόβει τα τρένα από τι ράγε. Δεν υπάρχει σπλίτ που να μην το έχει κάνει το Πασόκ. Έρχεται η Νέα Δημοκρατία και συνεχίζει την ίδια πολιτική. Και έρχεται και ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα και απορεί. Τώρα, μισό λεπτό. Αυτό το σύστημα για το οποίο λέγαμε, mm -hmm. που λειτουργούσε και λέγανε οι μεν λειτουργούσε, είναι ένα τοπικό σύστημα ελέγχου. Yeah. Προφανώ ο άνθρωπο που ήταν εκεί βάρδια δεν έχει ιδέα από αυτό το σύστημα. Και προτίμησε να το κάνει αλλιώ. Το ποιο πάει σε αυτή τη θέση. Τι έχει η ιδέα. Και αν το τοπικό φτάνει mm -hmm. για να τρακάρει Κάποιος το τρένο το για το τοπικό, mm -hmm. ελέγχει μια απόσταση. Yeah. Δεν τα ελέγχει νομίζω. όλα. Mm -hmm. Λοιπόν, εκεί μπορεί να υπάρχει μια δόση δίκαιου. Πα mm -hmm. λίγο παρακάτω. Εγώ παρέδωσα τόσα σε σχέση με το ποσοστό. Μια δόση δίκαιου. Που πήγαν τα λεφτά. Που πήγε η φιλοσοφία και η αντίληψη ότι όποιο μετακινεί mm -hmm. πληθυσμό και κόσμο πρέπει να ξέρουμε για ποιο λόγο το κάνει. Άμα το κάνει mm -hmm. για μια τσέπη, τότε θα σα πω κάτι. Θα τον βάλεις. θα βάλει και τρει. Θα είναι τρει. Κακοσπουδαγμένοι και κακοπληρωμένοι. Πάμε Θα βάλει τον πιλότο Λάμε... στη Λουφθάντσα, ο οποίο έπαθε κρίση ψυχολογική, το θυμάστε, ναι. και στουκάρισε το αεροπλάνο. Η, ορ... ναι. η οργάνωση έφταιγε, ναι. η τεχνολογία ναι. έφταιγε, η πολιτική ευθύνη έφταιγε. Ναι. Δεν είναι εκεί, λοιπόν. Είναι θέμα εγκληματική πολιτική, η οποία έχει στόχο. Να βγουν λεφτά. Μάλιστα. Έχει μαζευτεί πολύ κεφάλαιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορώ να Μάλιστα. το πω πιο απλά. Ένα πολύ χρήμα και ναι. το χρήμα αυτό πρέπει κάπου ναι. να διοχετευτεί. Τι κάνουμε, παίρνουμε τα δημόσια ναι. αγαθά, ναι. τα εμπορευματοποιούμε και τα ιδιωτικοποιούμε. Κυρία, λοιπόν, τι ναι. ποσοστό εμπορευματοποίησε κυρία, κάποιος και τι ναι. ποσοστό ιδιωτικοποίησε... Από μ την μ. ώρα που είναι όλοι του συμπούρμπουλοι σε αυτή την πολιτική, μας. μία ζωή θα εκτροχιάζονται τα τρένα, μία ζωή θα στουκάρουνε και μία ζωή θα έχουμε θύματα. Αν κυρία κυρία, δεν τα πάρουμε εμεί τα τρένα στα χέρια μα, δεν πρόκειται να δούμε πριν. Κυρία Κανέλη, πιστεύετε ότι θα τα βρουν τα δύο κόμματα τουλάχιστον στι πρώτε εκλογέ να σχηματιστεί η κυβέρνηση. Παγερά διάφορο μου είναι. Παγερά διάφορο. Ενώπι των εκλογών, παγερά διάφορο και ειδικά όλε οι λέξει που επιστρατεύονται και ξεκινούν από το αυτό. Και είναι πάρα πολλέ δυστυχώ, mm -hmm. γιατί είναι αυτοαναφορικέ όλε. Είναι ε, μικροσκόπημε εν ώψη των εκλογών και μικροπολιτικέ. Και εμεί επιμένουμε σε αγώνε. Ευτυχώ υπάρχει νεολαία η οποία έχει αρχίσει και ανοίγει ε, τα, 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 τα μυαλά τη mm -hmm. και το καταλαβαίνει. Χθε μίλαγε ο κουτσούπα σε επιστήμονε καινούριου, αυτού που είναι το κομμάτι τη αιμορραγία, αυτού που μπορούν να σου φτιάξουν 45 τρένα ασφαλεία. Ε, αυτούς που έχουν ιδέες καταπληκτικές και γνώσεις μέσα στον τόπο Αυτούς που μας ενίσχυσαν ούτως ή και στις φοιτητικές εκλογές Αυτούς που ξέρουν να αξιολογούν διαφορετικά τα πράγματα Άρα Και τα δε πράγματα αξιολογούνται με που βάση συνενέση, την εμπειρία όπως Το κουκού έχει στόχο έναν και μοναδικό να πολλαπλασιαστεί Μάλιστα. και ήδη φαίνεται η δύναμή του μέσα στη Βουλή για δύο λόγου. Ο ένα είναι να λειτουργήσει ω ανάπομα στι αυτοαναφορικέ ναρκιστικέ ευχαριστήσει, θα σα κυβερνήσω, και να αρχίσει να συνειδητοποιεί ο λαό ότι πάντα. δεν μπορεί να κάνει αλλιώ από το να ψηφίσει το μοναδικό κόμμα που τον νοιάζεται σε τελευταία ανάγκη.